υπάρχει ένα θέμα όμως είναι αυτό που δεν έχουμε βάλει και πρώτο στην ημερήσια διάσταση. Θα πέναγε επανειλημμικά και ομοφωνία για την πόλη. Θέλουμε να γίνει και η έκθεση, έτσι πίστευα. Θέλουμε να γίνει η έκθεση του επενδυτήριου στην πόλη. Και αντί αυτού, ακούω μια προσπάθεια τοποθέτηση από τον κύριο Νανόπουλο, ο οποίο θα το αποδείξω αργότερα, θα το αποδείξω σε λίγο, ουσιαστικά θέλει να διαστρεβλώσει το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ το έχω πει και δημόσια, ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 2014 επιζητούσε να έχει εχθρούς, επιζητούσε να έχει αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή. Ήταν τότε αυτή η τακτική που είχε. Πιστεύω τον έχει οδηγήσει σε μεγάλα αδιέξοδα, αλλά βλέπω ότι το συνεχίζει και σήμερα. Εγώ λοιπόν θα του πω, και τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές δημόσια, σήμερα λείπει εδώ ο κ. Παπάς, θα του πω με στοιχεία ότι τις αντίστοιχες αποφάσεις από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τις πήρε, όπως τις πήρε ο κ. Μητσάκης, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτά που έκανε ο κ. Μητσάκης δυστυχώς δεν τα κάνετε εσείς ως επιμελητριακή αρχή τότε. Σήμερα λοιπόν, αφήστε να το πει, αφήστε να το ακούσουμε. Ο κ. Μητσάκης λοιπόν, αφού πήρε την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, έδειξε ενδιαφέρον, συνεργάστηκε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και κατέθεσε συγκεκριμένα σχέδια συνεργαζόμενος με ένα ιδιότητα μηχανικό, αυτά που απαιτούνται από τον νόμο. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επισκέφθηκε το Υπουργείο Πολιτικής Δραστηρίας και 1 και 2 και 5 και 10 φορές που έχουν σημειώσει. Και σήμερα στο φάκελο θα δείτε αυτό που εσείς ποτέ δεν προσκομίσατε στο Δήμο, ότι έχει έγκριση από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας για να κάνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι το Μπέρκο. Να την πούμε δημόσια, να καταλαβαίνει και να την πούμε υπόλοιπη. Υπάρχει λοιπόν από 2 Εβδόμου του 2018, υπάρχει από την Κοινή Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής συγκεκριμένη σύγχρονη δόμη για την παραχώρηση ιδιότητα δικαιώματος χρήσης χώρου και σέα ζώνη στη Λιμένα με εκτέλεση του έργου του Μητρίου Κορίνθου. Μια εργασία που ήταν επίπονη και το είδε και ο ίδιος και τη συντόμευσε γιατί είχε ουσιαστικά σχεδόν καθημερινή τέτοια αδειοδότηση. Ποτέ δεν φέρατε εσείς στον Δήμο. Έχει επίσης, ποτέ δεν έχετε εκδώσει κύριε Νανόπουλε. Πολιτική θέλετε να κάνετε τότε. Δεν θα λέγαμε. Αυτό είναι καινούργια, πηγαίνω για έκθεση. Εγώ κύριε Νανόπουλε έχω χαρτιά. Για αυτά θα πείτε εσείς. Θα τα πείτε αυτά. Εσείς δεν είχατε θέλει για τίποτα. Πήγε η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου όταν ήταν ο Παπάς Πρόεδρος επάνω στο Υπουργείο, δεν διαφερθήκατε να καταθέσετε τίποτα, ούτε ένα χαρτί. Ένα χαρτί, μια αίτηση δεν κατέθηκε ποτέ από το Υπουργείο. Επίσης ο κ. Μητσάκης έχει φροντίσει και έχει πάρει από τη συντονιστία της απογεντρωμένης δίκης προπονήσεως και της Ελλάδος συγκεκριμένη έγκριση, έτσι, συγκεκριμένη έγκριση που εκδίδεται η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου. Εντάξει. Υπάρχει από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης που ποτέ εσείς δεν φέρατε στον Δήμο συγκεκριμένη απόφαση που λέει για έγκριση. Τώρα, αν ξεχνάω και τίποτα άλλο. Ακούστε. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει την έγκρισή του με το αριθμό πρωτοκόλλου 64.492 15 έκτου του 18. Έδωσε έγκριση για Πελοπόννησο 2018. Όχι Πελοπόννησο. Έχει δώσει μία έγκριση, με βάση την οποία, ακούστε, έχει δώσει μία έγκριση. Με βάση αυτές τις εγκρίσεις του Υπουργείου Πολιτικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Κορυφαίων και υπάρχει ένα συγκεκριμένο μνημόνιο το οποίο σας έχει παραχωρηθεί. Είναι αυτό που θα με εξορτήσει να υπογράψω. Έγραφο δεσμεύσεων, αυτό δεν έχετε δει. Όταν είχαμε οικονομική επιτροπή κατεστημίσει, όταν σαν διαβάζει. Δεν είναι στις εισηγήσεις, δεν είναι στις εισηγήσεις. Εγώ πάντως κίνηκε μια θέμα καλά, θα σώσω στο φάγγελο να το διαβάσετε. Έγραφο δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων με τίτλο Πελοπόννησος 2018, αυτό θα υπογράψω εγώ, έτσι. Αυτό θα υπογράψω εγώ. Εγώ θα το δώσω αν το δείτε. Και για να καταλήξω, γιατί εγώ δεν θέλω να βλέπω πίσω. Λοιπόν, να σταματήσετε να λέτε και να ξαναλέτε ότι τότε η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να γίνει αυτή η δραστηριότητα στο Δήμο. Σας λέω, να δώσετε τις επόμενες ημέρες τη δημοσιότητα, αντίστοιχα έγγραφα, αν έχετε γνώση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως λέγεται,
ήταν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας των αδειοδοτήσεων που έφερε σήμερα το Επιμελητήριο Πολιτείας. Να μας δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις που βγάλατε εσείς και μετά εμείς αρνηθήκαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και σήμερα. Εγώ λοιπόν θα κλείσω λέγοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θεωρώ ότι η προσπάθεια να γίνει έκθεση θα πρέπει να έχει τρομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είναι κάτι το θετικό. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε το Επιμελητήριο, θα πρέπει να το βοηθήσουμε δημιουργικά, αν υπάρχει έστω και ένα πρόβλημα, χωρίς να αναφερθεί, να φροντίσουμε, να το θεραπεύσουμε για να μην υπάρχει νομιμότητα, για να υπάρχει νομιμότητα 100%, να βοηθήσουμε ή ο Δήμος ή εσείς προσωπικά που έχετε την εταιρεία ή κάποιος άλλος και να μην πυροβολήσουμε αυτή την έκθεση η οποία όλοι θέλουμε να γίνει στο Δήμο Κορυφαίο. Εντάξει, εγώ θα ξεχάσω και αυτές τις αναφορές. Ούτε θα επανέλθω πάλι να μου δώσετε τα έγγραφα που δεν βγάλετε ποτέ, γι' αυτό και δεν έχει έκθεση τα προηγούμενα χρόνια. Τα ξεχνάμε. Εγώ θέλω να δω από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Να κάνουμε την έκθεση και να μην έχουμε προβλήματα. Να πω κι εγώ ένα θέμα. Επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται εντυπώσεις καταρχάς. Έκθεση θα γίνει, απλώς δεν πρέπει να αναφέρεται ο όρος έκθεση. Πρέπει να αναφέρεται ο όρος εκθεσιακή δραστηριότητα. Λυπάμαι που ένας πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου έχει αυτή τη στάση. Το έχουμε δει βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν το Επιμελητήριο τη στάση του. Η μόνη αντίδραση που βρήκαμε εμείς με τα χαρτιά αυτά που καταθέσαμε ήταν από την κυρία Έλκα Καραμαλίκη και τον κύριο Κορδόση, οι οποίοι καταψήφισαν όχι την έκθεση, την άδεια για να δοθεί ο χώρος για να δημιουργηθεί η έκθεση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί φίλοι αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε ένα δίπατο. Έχουμε έναν δήμαρχο αυτή τη στιγμή και ο δήμαρχος είναι αρμόδιος να δώσει τις εκκρίσεις. Πού είναι ο καθένας και ποιους έχει πολιτικούς φίλους πρέπει να τον γνωρίζετε καλύτερα εσείς, κύριε Νανόπουλε. Και τρίτο θέμα που θέλω να τονίσω είναι ότι τονίστηκε ότι η Δημοτική Αρχή έχει διαφορετική μεταχείριση προς τις επιχειρήσεις. Από πού προκύπτει αυτό? Εγώ είμαι ο πρόεδρος των επιχειρήσεων, εγώ εκπροσωπώ το Επιμελητήριο και δεν έχω δει καμία διαφορά της Δημοτικής Αρχής προς τις επιχειρήσεις, στις ΜΕ ή στις ΔΕ. Ό,τι ζητάμε από το Δήμο για τις επιχειρήσεις, για το Επιμελητήριο, όταν είναι νόμιμο, ο Δήμος είναι αρρωγός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μείνει αυτό ότι υπάρχουν πολιτικοί φίλοι από τη μία πλευρά και πολιτικοί εχθροί από την άλλη. Δηλαδή εμείς, κύριε Ανανόπουλε, είμαστε πολιτικοί εχθροί, εγώ και εσείς. Τέλος πάντων, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η ουσία είναι αν θέλουμε να γίνει η έκθεση, παιδιά. Γιατί στην έκθεση θα υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες, θα γεμίσει η πόλη από κόσμο μια εποχή η οποία είναι πολύ δύσκολη. Ο Οκτώβριος, λόγω σχολικών, λόγω πολλών πραγμάτων, θα γεμίσει η πόλη από κόσμο και ειδικά θέλω τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ.